Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Πάμε να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ο γνωστός δημοσιογράφος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Νάσος Μπαλέρμπας, εκπαιδευτικός μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακάτω, πάμε στον κύριο Νότι Μαριά, ανεξάρτητο ευρωβουλευτή και πρόεδρο του Ελλάδα, ο Άλλος Δρόμος. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Ελιάτσο, καλησπέρα. Παναγιώτης Καρακατσούλης από το Κίνημα Αλλαγής. Καλώς ήρθατε, κύριε Καρακατσούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Ελιάτσο. Τάκης Διαμαντόπουλος, τέλεχος Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Ελιάτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον κύριο Αντώνη Ζαΐρη. Έχω καιρό να τον δω. Καλησπέρα, οικονομολόγος, αναπληρωτής πρόεδρος ΕΛΠΕ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πόλης Ελλάδος. Αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος, ναι. Αντιπρόεδρος. Σπύρο Σουρμελίδη, σύμβουλο έκδοση Κυριακά Τυχικών Δανείων. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Διαμαντόπουλε, παρακαλώ ένα γρήγορο σχόλιο. Γιατί έχουμε πολλά θέματα. Ένα γρήγορο σχόλιο, κύριε Λιάτσο. Εγώ θα πω ότι αυτή η συμφωνία ήδη αρχίζει και παράγει τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα. Βλέπουμε σήμερα, είδαμε μάλλον, ακούσαμε όλοι μας τον κύριο Ζάεφ να μιλά για μοναδική Μακεδονία. Απαράδεκτο πράγμα. Είναι αυτό που έχει τονίσει η Ένωση Κεντρών και ο πρόεδρος ο Βασίλης Λεβέντης, ότι είναι μια πάρα πολύ κακή συμφωνία και δεν έπρεπε καν να κάτσουμε να συζητήσουμε με τους Σκοπιανούς. Δεν έπρεπε να το ανοίξουμε καθόλου αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και λένε για μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ταυτότητα και τα συναφή. Και το Μακεδονία από μόνο του είναι η λέξη, είναι ό,τι πιο αλυτρωτικό υπάρχει. Μιλάμε για αναξιόπιστους γείτονες, μιλάμε για επικίνδυνους γείτονες, οι οποίοι θα του μπάρουν τα πάντα προς όφελος της πατρίδας τους. Οπότε, εμείς λέμε όχι σε αυτή τη συμφωνία και η Ένωση Κεντρών θα κάνει τα πάντα να ακυρώσει αυτή τη συμφωνία στην πράξη. Με το Σαρίδι, το βουλευτή σας, συμβαίνει τίποτα, φεύγει, μένει, τι έχετε κοιτάξτε, καταλάβει. Κύριε Λιάτσο, εγώ τον έχω τη Δευτέρα εδώ. Και πολύ καλά κάνετε. Γι' αυτό το θέμα έδωσε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος τις δικές του απαντήσεις, εξήγησε τι γίνεται με όλο αυτό το θέμα και τι έγινε με τον κύριο Σαρίδι. Ναι. Απλώς εγώ αυτό που θέλω να αναφέρω ως μήνυμα είναι ότι ο Βασίλης Λεβέντης δεν δέχεται από κανέναν πολιτικούς εκβιασμούς, κύριε Λιάτσο, και δεν δέχεται τελεσίγραφα από κανέναν. Από κανέναν. Ο Βασίλης ο Λεβέντης έδωσε 40 χρόνια αγώνες μόνος του και έβαλε όλους εμάς. Θα βάλω πρώτον τον εαυτό μου που δεν μας ήξερε ούτε η μάνα μας, που λέει ο λόγος. Δεν μας ήξερε ούτε η μάνα μας. Μας έβαλε στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο. Κάποιοι γίνανε βουλευτές, κάποιοι πήραν κάποιες άλλες θέσεις. Λοιπόν, σεβασμό στον Πρόεδρο, σεβασμό στις αποφάσεις του Πρόεδρου. Είμαστε όλοι μαζί του. Είναι δύσκολοι καιροί. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, όπως δείχνουν τα πράγματα. Εμείς πάμε όλοι ενωμένοι. Πάμε να βάλουμε την Ένωση Κεντρών πιο δυνατή στη Βουλή. Πάμε να κάνουμε ωραία πράγματα για τον κόσμο και για τον ελληνικό λαό που υποφέρει. Και ο Βασίλης Λεβέντης δεν δέχεται πολιτικούς εκβιασμούς από κανέναν και τελεσίγραφα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ευχαριστώ, κύριε Διαμαντόπουλε. Εγώ, κύριε Λιάτσο. Κύριε Διαμαντόπουλε, έρχομαι σε εσάς. Ναι. Σχόλιο για τις συντάξεις, παρακαλώ. Θα ξεκινήσω και θα πω ότι η δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου ήταν απαράδεκτη. Ξέρετε, επίσης, είναι απαράδεκτο ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που λόγω έχουν κομματικές παροπίδες, ας πούμε, που λέμε, φοράνε αυτά τα πολύ μεγάλα, τα χοντρά κομματικά γυαλιά και δικαιολογούν αυτά που είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Συνεχίστε. Συμφωνώ. Απαράδεκτη και κοινική θα την χαρακτηρίσω, κύριε Λιάτσο. 15 Δεκάτου θα ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με τις συντάξεις. Στον προϋπολογισμό, Στον προϋπολογισμό. Ναι, ναι. Εδώ στο τραπέζι, όπως είμαστε όλοι, κανένας δεν θέλει να κοπούν οι συντάξεις. Όλοι θέλουμε να παραμείνουν και να είναι οι συντάξεις όπως έχουν. Καταρχάς πρέπει να σηκωθούν οι συντάξεις. Βέβαια. Σε εκεί που τις έχουν φτάσει οι συντάξεις. Να σηκωθούν τα μνημόνια και οι δεσμεύσεις με τους θεσμούς και τρόικα κλπ. Ρίξανε στα τάρτα τις συντάξεις. Να βρει τρόπο το πολιτικό σύστημα να σηκωθούν οι συντάξεις για να ξαναγυρίσει το χαμόγελο στον Έλληνα και στην Ελληνίδα συνταξιούχο. Κατάθλιψη μόνο, κύριε Λιάτσο. Όχι χαμόγελο, κατάθλιψη. Εμείς γι' αυτό παλεύουμε εδώ. Και κύριε, δεν θυμάμαι πώς σας λένε που στείλατε. Εμείς παλεύουμε για το δίκαιο των Ελλήνων πολιτών. Και όχι για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με τον κύριο Τσακαλώτο ή όποιον άλλο σας αρέσει.
Παρακαλώ. Λοιπόν, να συνεχίσω, κύριε Λιάτσο. Εμείς λέμε όχι σε μονομερείς ενέργειες από μέρος της κυβέρνησης, διότι αυτό θα φέρει μια μεγάλη αναστάτωση. Και θέλω να ρωτήσω εδώ, μιας και είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο αγαπητός κύριος Τριανταφυλλίδης. Κυρία Τριανταφυλλίδη, δεν είναι εκπρόσωπο την κυβέρνηση. Λέω, είσαστε κυβερνητικός βουλευτής. Είναι, ναι, μου επιτρέπετε να σας κάνω μια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τριανταφυλλίδη, όσον αφορά τις συντάξεις. Έχετε ψηφίσει δύο φορές για να κοπούν και να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς θα γίνει τώρα να μην εφαρμοστεί αυτά που έχετε ψηφίσει? Τι θα κάνετε? Νομίζω ότι δεν γίνεται. Πώς θα γίνει, δηλαδή, θα ξεψηφίσετε αυτή τη φορά? Τι θα κάνετε? Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν θέλετε, μου απαντάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα σας απαντήσω. Έρχομαι σε αυτό, Γιώργο, ναι, που είπε σε σχέση με την διάταξη. Τι θα κάνουμε με τη διάταξη? Η διάταξη πρέπει να είναι πολύ καθαρό και σαφές. Ακύρωση της διάταξης που προβλέπει την μείωση των συντάξεων. Το σκεπτικό υπάρχει. Το σκεπτικό κατεγράφει. Παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, εμείς για τις δημοσκοπήσεις, η μόνη δημοσκόπηση που πιστεύουμε είναι η αγάπη του κόσμου και ο ενθουσιασμός τον οποίο το συναντάμε καθημερινά στο δρόμο. Ναι, ναι. Θέλω να πω δύο στοιχεία. Γιατί οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, όταν βγάζουν ένα αποτέλεσμα, δεν βγάζουν και αυτό το αποτέλεσμα με την αναγωγή μαζί. Δηλαδή, βγάζουν ένα κεντρών 2,5%. Γιατί δεν βάζεις και την αναγωγή που πάει στο 3,4-3,5%. Είναι έγκλημα αυτό. Προσπαθούν να διαμορφώσουν απόψεις στον κόσμο. Και θέλω να πω το εξής, το οποίο έχει γίνει το 2015 και το θυμόσαστε πολύ καλά, κύριε Λιάτσο. Το 2015 όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δείχναν την Ένωση Κεντρών έξω από τη Βουλή. Προσπάθησαν τότε να δημιουργήσουν κόμμα και κλίμα και κάναν έγκλημα εναντίον της Ένωσης Κεντρών. Όσον αφορά και την ΕΠΤ, ένα μικρό σχόλιο. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτη η δήλωση του κυρίου Φορτσάκη. Η δημόσια τηλεόραση πρέπει να είναι αντικειμενική και να έχει πλουραλισμό, να δίνει το καλό παράδειγμα και στα ιδιωτικά κανάλια. Και φυσικά να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, κατά κόρον, Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησαν την κρατική τηλεόραση όπως τους συνέφερε. Και αφήστε τους εργαζομένους της ΕΡΤ, τους απλούς εργαζομένους, και μην τους κάνετε σάκο. Μάλιστα. Του box. Οι απλοί εργαζόμενοι καλά. Δεν φταίνε τίποτα. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς για να δώσουμε μια συγκεκριμένη. Τον κύριο Τριανταφυλλίδη, τον κύριο Μπαλέρμπα, τον κύριο Μαριά, τον κύριο Καρακατσούλη, τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον κύριο Ζαΐρη και τον κύριο Σουρμελίδη.